Ασιατικό Μουσείο. Αλλά πριν βέβαια από όλα αυτά, να ρωτήσουμε Θοδωρή και αν έχει κόσμο το νησί. Ε. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Το προσφυγικό σωματείο εδώ στην περιοχή Βαρβάση της Χίου. Δεν θα έλεγα ότι έχουμε τον τουρισμό που θα περιμέναμε ή θα επιθυμούσαμε. Έφτανε, δυστυχώς είναι μικρή η κίνηση. Βέβαια η Χίο στηρίζεται και βλέπουμε ότι τώρα τον Αύγουστο που αρχίζουν και παίρνουν και άδεια ίσως η πλειοψηφία του κόσμου να έχουμε μια καλύτερη κίνηση. Στηριζόμαστε στον τόπιο πληθυσμό, στον τόπιο τουρισμό, οπότε περιμένουμε ότι θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα μέχρι και το 15 Αύγουστο, τουλάχιστον για το νησί μας. Ευχόμαστε. Τώρα βρισκόμαστε σε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο, στο Φάρο Βαρβασίου. Έχουμε κοντά μας την πρόεδρο του Μορφωτικού Συνδέσμου της Βιοθήκη Φάρος, την Γεωργία Τικούλη, η οποία θα μας μιλήσει για όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται εδώ. Βρισκόμαστε στο τμήμα που αφορά τα εκθέματα από τις απέναντι ακτές. Κυρία Κούλη, πώς είναι αυτά μαζεμένα, πώς είναι συγκεντρωμένα? Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από τότε που ο Φάρος απέκτησε το δικό του κτίριο το 1983. Σιγά σιγά οι οικογένειες μικρασιατών, με την πρώτη γενιά να έχει φύγει οριστικά από κοντά μας, άφησαν στα χέρια μας τα προσωπικά τους κοιμήλια. Τα κοιμήλια εδώ έχουν επώνυμες ιστορίες. Είναι από παππούδες, είναι από γιαγιάδες, είναι η μπρίκα της Μαριβός, είναι το βαπτιστικό και το πιστοποιητικό γέννησης και βαφτίσεως του Κώστα από το Τζεσμέ. Όλα εδώ έχουν μια μικρή ιστορία, γι' αυτό λέω ότι είναι ένα μουσείο μικροϊστορίας. Το κάθε τι που ακουμπάμε έχει μια ανθρώπινη ιστορία προσφυγιάς και μια αισιόδοξη ιστορία, γιατί μέσα από αυτό οι επόμενες γενιές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τα όσα πέρασαν οι άνθρωποι, αλλά μπόρεσαν με αισιοδοξία να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο που έχουμε και πολλά τα εργόχειρα. Χρυσοχέρες οι γυναίκες που απέναντι. Ναι. Ήωνες άοκνοι και προκομμένοι είχαν ένα ανεβασμένο επίπεδο ζωής. Αυτό μπορεί να το δει κανείς και στις φωτογραφίες που έχουμε από την ένδυσή τους, στα είδη καθημερινής χρήσης, στα ρούχα τους. Όλο αυτό είναι έκδηλο. Μπορεί κανείς να το δει ακόμα και στη λεπτομέρεια ενός κεντήματος, στην κούκλα των παιδιών, στα μουρουδιακά ρούχα. Υπήρχε ένα μεράκι, ήταν μερακλίδες, κυπάριδες, τους άρεσε η ομορφιά. Έχουν κάτι το ιδιαίτερο, Θοδωρή, τα κεντήματα, έτσι, κάποια ιδιαίτερη τεχνοτροπία. Μιλούμε ότι τώρα και όλα τα εκθέματα είναι οικογενειακά κοιμήλια, βέβαια. Και είναι καταλαβαίνουμε ότι συγκινείται κανείς με το που μπαίνει στο χώρο. Είχαν κάτι το ιδιαίτερο, τα κεντήματα. Εγώ νομίζω ότι από αυτό που είναι το πολύ σημαντικά είναι όσα έχουν γίνει με το κοπανέλι, μια ιδιαίτερη τεχνική. Έχουμε, αν λίγο είναι στην προθεσμική προθήκη, όπου είναι και μια πολύ λεπτή δουλειά, δεν είναι, κυρία Χούλη. Είναι πολύ δύσκολο να δουλέψει κανεί κοπανέλι και μάλιστα για. Μορουδιακά, ένα λεπτό κορδόνι διακοσμούσε όλα τους τα ρούχα, ακόμα και τη μορουδιακή ποδιά όπως αναφέρατε, σε μια εποχή που τα μέσα ήταν λίγα, η επιδεξιότητα θεωρώ ότι ήταν πολύ ανεπτυγμένη. Και τα ρούχα έχουν τη δική τους ιστορία και μάλιστα τις προάλλες είχε στη μνήμη μας και ένα τραγούδι το οποίο λέει «Κόκκινα με σοφούστανα και κοραλή πορκάκια», όπως βλέπουμε έχουμε κοραλή πορκάκια και μεσοκούστανα κόκκινα της Αλατσαφιανής. Έρημα απομείνατε στα σκοτεινά σοκάκια. Έχουμε δηλαδή μία συνάφεια όλης της παράδοσης της Ερυθρέας με όλα αυτά που υπάρχουν στο μουσείο μας. Έχει και σήμερα, λόγω του κορονοϊού, δεν μπορούσαμε να έχουμε και κοπέλες από το σύλλογο που θα ήταν στις φορετικές, γιατί έχει και μια τέτοια πολύ πλούσια συλλογή σε άλλο χώρο Φάρος, με φορεξιές απέναντι αυτές από τα χωριά τα ξεχωριστά της Ερυθρέας και είναι ίσως ένα επόμενο αφιέρωμα αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Καλά, φυσικά καταλαβαίνουμε. Υπάρχει κόσμος που φέρνει ακόμη κάποια κοιμήλια, δηλαδή που κάποιος βρίσκει ένα δισέγγωνο, κάτι βρίσκει σε ένα παλιό σεντούκι, σε ένα μπαούλο, σε μια αποθήκη. Εξαιρετική ερώτησή σας και μου δίνει και εμένα την ευκαιρία να πω ότι 2 χρόνια πριν την κορύφωση των εκδηλώσεων, 100 χρόνια από το δράμα του μικρασιατικού ελληνισμού, τα κοιμήλια που έρχονται στο Σύλλογο είναι περισσότερα από ό,τι τα πρώτα χρόνια.
Είναι συγκινητική και η χειρονομία πολλών εκτός Χίου, οι οποίοι στέλνουν τα κειμήλια τους, όπως αυτή εδώ τη φωτογραφία, η οποία ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από ανθρώπους που έφυγαν με το μεταναστευτικό ρεύμα μετά την προσφυγιά, και οι άνθρωποι στέλνουν από πολλά σημεία του κόσμου τα κειμήλια τους, όπως και τα πιστοποιητικά. Άρα είναι αυτή η αξία του μουσείου, είναι αυτή η αξία του, βέβαια. Ακριβώς, ακριβώς. Πείτε μας λίγο, έχετε κάνει και μερικές εκδόσεις, και γιατί υπάρχει αυτό που αναφέρατε για τα ημερολόγια και οτιδήποτε άλλο έχει έρθει από απέναντι, που αξίζει τον κόπο πραγματικά να προβληθούν. Ναι, επειδή ο Φάρος Βρασίου είναι ένα από τα πολύ ιστορικά σωματεία της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος της ΟΠΣΕ, από τα πρώτα μέλη του, αλλά και της Πανελληνίου Ένωσης Καπαδοκικών Σωματείων της ΠΕΚ. Δύο ομοσπονδίες και οι οποίες έχουν εξαιρετικό έργο στο χώρο του μικρασιατικού ελληνισμού. Στα πλαίσια λοιπόν της δεύτερης έχει εκδοθεί, γιατί ανταλλάξιμους, ανταλλαγέντες δεν είχε πολλούς οικείους, πήγαν κυρίως η πυρωτική Ελλάδα. Όμως υπάρχει ένα τεκμήριο, ένα ημερολόγιο του Νικηφόρου Πιπερίδη, ένα αξιόλογο βιβλίο, τεκμήριο της πορείας του μικρασιατικού ελληνισμού και του καπαδοκικού, ο οποίος από το Ιντζεσού της Κεσάριας ήταν δάσκαλος στις Ινούσες. Οπότε και αυτό είναι σπουδαίο, αλλά και το έργο του Περικλή Παπαχατζηδάκη. Ίσως θυμούνται αρκετοί το βιβλίο της ιστορίας από τις φυγές της Τρίτης Λυκείου, όπου έχουμε τις φωτογραφίες εκεί, ναι, από το αρχείο του Περικλή Παπαχατζηδάκη. Πολλοί θα τις θυμούνται στο Ιστορικό Γυμνάσιο της Χίου, η εγκατάσταση των πρώτων προσφύγων, το τελευταίο πανηγύρι στα Λάτσατα, όλα αυτά. Έχει μια συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, ο Φάρος Βρασίου. Και είναι πολύ σημαντικό και ότι τελευταία, στα πλαίσια βέβαια λειτουργίας ενός πολιτιστικού συλλόγου, δεν είμαστε ένα δημόσιο κτίριο που μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί ενδεχομένως πρωί. Είναι στα πλαίσια λειτουργίας, τώρα είμαστε και σε διακοπές. Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος να τα δει. Πολλοί κόσμος από όλο το νησί και εκτός νησιού. Ωραία, καταλαβαίνουμε ότι είναι συλλογική προσπάθεια και βέβαια θα οι επισκέπτες είναι και λίγοι τώρα και λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, είναι πολύ σημαντικό που έχουν διασωθεί όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσένα, Θοδωρή.